Καλησπέρα από το Επιτραπέζουμε με άλλο ένα βίντεο review και σήμερα έχουμε να δείξουμε το Divinity Derby. Ένα racing game απλό, γρήγορο και διασκεδαστικό, νομίζω πιο πολύ στην κατηγορία family θα έλεγα εγώ. Έχει στοιχεία από Camel Up και Winner Circle, παίζει από 3 ως 6 παίκτες και η διάρκεια του στην εξάδα μπορεί να πάρει κοντά στην ώρα. Το παιχνίδι θεματολογικά, είμαστε θεότητες από διαφορετικούς κόσμους, δηλαδή από αρχαία Αίγυπτο, αρχαία Ελλάδα κτλ. Και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Τσακωνόμαστε μεταξύ μας για τα μυθικά τέρατα που έχει ο κάθε κόσμος ουσιαστικά να επιδείξει, και παρόλα αυτά, επειδή δεν τα βρίσκουμε για το ποιο είναι το καλύτερο τέρας, δηλαδή ο Πίγασος ή ο Δράκος ή το Γκρίφον κτλ, το Γκριφονάκι, αποφασίσουμε να τα κατεβάσουμε όλα σε ένα μυθικό αγώνα, ας το πούμε, με σκοπό να δούμε ποιο τέρας είναι το πιο γρήγορο κτλ. Στο παιχνίδι λοιπόν αυτό, 3-6 παίκτες θα κάτσουν και θα προσπαθήσουν να χειριστούν τα τέρατα αυτά, τα 6 διαφορετικά τερατάκια, πλάσματα στο πούμε, μποντάροντας για το ποιο θα τερματίσει πρώτο ή ποιο θα τερματίσει προτελευταίο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα bidding game. Τα ζωάκια αυτά δεν τα χειρίζονται όλοι οι παίκτες. Τα χειρίζονται, μάλλον ποντάρουμε για αυτά, δεν τα χειριζόμαστε. Δεν ανήκει δηλαδή κάποιο σε κάποιον παίκτη. Δεν ανήκει σε κάποιον. Ναι, δεν ανήκει σε κάποιον. Όλοι τα ποντάρουμε σε όλα τα τερατάκια και προσπαθούμε να προβλέψουμε τις τελικές κατατάξεις στο τέλος του αγώνα. Κάθε παίκτη θα πάρει μια θεότητα η οποία απεικονίζεται από αυτό το market και από το deck. Το συγκεκριμένο, τα deck των θεοτήτων είναι όλα τα ίδια για τους παίκτες. Και ουσιαστικά πέρα από τις δυνατότητες που έχουν σαν βαριάτα του παιχνιδιού, να βάλουμε και τις δυνάμεις τους, ας πούμε τα power που έχουν, όλοι οι παίκτες έχουν τις ίδιες κάρτες. Εντάξει, οι οποίες κάρτες χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το κάτω μέρος που δίνει πόσα VP θα πάρουμε αν προβλέψουμε το στοίχημα, και το πάνω μέρος είναι η συνθήκη του στοιχήματος. Ας πούμε εδώ θα ποντάρουμε σε πιο τερατάκια από τα 6, πιο ζωάκια από τα 6 θα γίνει disqualified, δηλαδή θα αποκλειστεί από τον αγώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται. Το παιχνίδι παίζεται σε 3 γύρους, δηλαδή θα τρέξουμε 3 φορές τον αγώνα, κάνοντας restart κάθε φορά. Και ο παίκτης με τα περισσότερα στοιχήματα που έχει ουσιαστικά πέσει μέσα, κερδίζοντας ανάλογα VP, θα κερδίσει το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Στην αρχή του παιχνιδιού, ξεκινώντας από τον πρώτο παίκτη, ο πρώτος παίκτης από το deck καρτών που έχει μπροστά του θα διαλέξει μία κάρτα και θα μπιντάρει ένα ζωάκι πάνω στην κάρτα αυτή. Δηλαδή εγώ ας πούμε διαλέγω, για παράδειγμα θα το βάλω κιόλας εδώ, λέω ότι διαλέγω την κάρτα που λέει last place, δηλαδή ότι κάποια από αυτά θα έρθει τελευταίο, κρυφά, και λέω ότι παίζω αυτή την κάρτα με το δράκο. Δηλαδή υποδηλώνω ότι στην τελευταία θέση θα έρθει ο δράκος που είναι αυτό εδώ, το ζωάκι. Βέβαια οι συμπαίκτες μου δεν ξέρουν ότι έχω ποντάρει. Λέω λοιπόν, ξέρουν όμως ότι έχω ασχοληθεί με το δράκο. Όλοι οι παίκτες στη συνέχεια κάνουν το ίδιο, και όταν ξανάρθει η σειρά μου βάζω και δεύτερο στοίχημα και λέω πρώτη και δεύτερη θέση. Και λέω λοιπόν από μέσα μου πρώτη και δεύτερη θέση, υπολογίζω με βάση τις κάρτες που έχω δει και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, βάζω τον Πίγασο και δηλώνω ότι ο Πίγασος θα έρθει εδώ. Το κάνουν και άλλοι παίκτες το ίδιο και τότε ξεκινάει ο αγώνας. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ανάμεσα από κάθε παίκτη, όπως εδώ, υπάρχει ένα ταμπλό από 10 ή 6 κάρτες αναλόγως στο setup των παιχτών. Ή 8. Εδώ λοιπόν που έχουμε ένα setup 5 παιχτών, έχουμε στήσει 8 κάρτες, όπου κάθε παίκτης όταν θα διαλέξει... 8 είναι στους 4 που κάναμε. Νομίζω είναι 10 στους 5, 10 στους 6. Ό,τι λέει το rule book. Ό,τι λέει το rule book. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Ο κάθε παίκτης κάθεται ανάμεσα από 2 stand καρτών, τα οποία περιέχουν ένα αριθμό καρτών ανάλογα με το setup. Ο κάθε παίκτης λοιπόν καλείται, έχει δει αυτές τις κάρτες. Εγώ να γυρίσουμε λίγο, Βαγγέλη. Δηλαδή, άρη να το δείξω απλά. Ναι, δείξω. Εδώ. Εσύ λοιπόν κάθεσαι εδώ και τραβάς. Θα τραβήξεις μία κάρτα από εδώ και μία κάρτα από εδώ. Ωστόσο. Και αυτά τα βλέπω με τον αριστερό μου παίκτη. Αυτά τα βλέπεις, ναι. Κάθε παίκτης μοιράζεται ένα stand με το διπλανό του. Δηλαδή, αυτό το stand το μοιράζεται ο παίκτης από εδώ και από εδώ. Εγώ που κάθομαι εδώ, μοιράζομαι αυτό το stand με το διπλανό μου παίκτη. Οπότε το τραπέζι είναι ιδανικό να στρογγυλό τραπέζι για αυτό το παιχνίδι, έτσι, το τετράγωνο είναι λίγο κάπως πιο περιοριστικό. Οπότε τα μπινταρίσματα που κάνω, δηλαδή ας πούμε εδώ που έχω παίξει τον Πίγασο, έχω δει εδώ, δείξτε λίγο Βαγγέλη, εγώ τα βλέπω ανάποδα, ότι έχω κάρτες με Πίγασο να παίξω. Οπότε επειδή βλέπω αρκετές κάρτες στα stand μου που έχω να παίξω δεξιά και αριστερά με Πίγασο, προφανώς εμπλέκω τον Πίγασο
στα στοιχήματά μου, γιατί μπορεί να τον επηρεάσω με τις κάρτες που θα παίξω. Εντάξει. Όταν λοιπόν δω τις κάρτες που έχω να παίξω από το δεξί και το αριστερό μου χέρι, τότε βάζω τα στοιχήματά μου. Αφού όλοι βάλουμε στοιχήματα, αρχίζουμε τον πρώτο παίχτη και παίζουμε τις κάρτες. Ξεκινάει ο αγώνας. Τι κάνει λοιπόν ο πρώτος παίχτης? Τραβάει μία κάρτα από τα δεξιά του και μία από τα αριστερά του. Κατά συνέπεια, από αυτά εδώ, δείξτε τα κιόλας, Βαγγέλη, ότι θα τραβήξω τώρα πτυχία γιατί δεν τα βλέπω. Παίρνετε ότι τραβάω αυτή και τραβάω και αυτή. Λοιπόν, τι επιλογές έχω? Θα παίξω. Οι κάρτες χωρίζονται σε δύο μέρη, στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος. Θα παίξω το πάνω μέρος από μία κάρτα και το κάτω μέρος από την άλλη κάρτα. Το ποιο θα παίξω από πού είναι δική μου επιλογή και έχει να κάνει με τις δικές μου προθέσεις. Κατά συνέπεια, εδώ λέω, ας πούμε, ότι το δράκο που τον έχω μπιντάρει εδώ, ότι θα πάει τελευταίος, δεν με ενδιαφέρει να τον κινήσω, οπότε λέω ότι την πάνω θέση θα παίξω το 2. Ναι, αυτό εδώ το 2, θα πούμε ότι είναι το συν 3, θα το παίξω δύο θέσεις, οπότε θα πάω μία-δύο θέσεις. Και την άλλη κάρτα θα παίξω το κάτω μέρος της, ο δράκος θα μείνει στο 0, οπότε ο δράκος θα μείνει εδώ. Στο 0, στο 0, ναι, είπαμε, μία κάρτα παίζω το πάνω κομμάτι της και στην άλλη κάρτα παίζω το κάτω. Αναλόγως το τι θέλω να κάνω. Οπότε εδώ βάζω το 0. Γιατί με ενδιαφέρει να μην κινηθεί. Να μην κινηθεί ο δράκος, γιατί έχω ποντάρει last place. Ότι θα τερματίσει τελευταίος. Το πάνω κομματάκι, το συν 3, είναι ένα trick. Δηλαδή, κάνω μια κλεψιά, υποτίθεται, και δίνω μια άθουση στο πλάσμα και κάνει άλλες τρεις θέσεις κίνηση. Αλλά αυτό το υποδηλώνω εκείνη την ώρα που το παίζω. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πλάσμα, αντί για να το κινήσω 2 play κάρτα, θα το κινήσω συν 3 ακόμα, άρα 5 θέσεις κατά συνέπεια. Αντί να πάει στο 2, θα πήγαινε στο 5. Ναι. Αυτή την κάρτα όμως, ενώ αυτή την έπαιξα κανονικά, πάει στο discard. Εντάξει, το οποίο είναι. Είναι εδώ. Ωραία. Πάει στο discard. Αυτή η κάρτα, επειδή έκανα το trick, το οποίο είναι, ας το πούμε, μια κλεψιά, πάει στο deck εδώ πέρα που είναι και ο Δίας. Που θα πούμε τι κάνει. Κατά συνέπεια, ο επόμενος παίχτης παίζει και αυτός. Διαλέγει μια κάρτα από τα δεξιά του, μια από τα αριστερά του και ούτω καθεξής, και όλα τα τερατάκια αυτά κινούνται κατά την εξέλιξη του παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι. Ανάλογα με τις κάρτες. Να πούμε ότι όταν ένα ζωάκι πάει στη θέση ενός αλουνού, τότε αυτό που ήρθε δεύτερο θεωρείται και πρώτο. Δηλαδή, και μπαίνει στη μέσα πλευρά του ταμπλό. Κατά συνέπεια, εδώ η ισοβαθμία, το πιο προηγείται στις ranking, αν τελείωνε ο αγώνας, θεωρείται αυτό που είναι από τη μέσα πλευρά. Άρα αυτό προηγείται. Αν έρθει και το κόκκινο, που είναι ο Φίνικας, τότε πάει, η σειρά πάει έτσι. Εντάξει, πρώτο ο Φίνικας, μετά η Σφίγγα και μετά το Γκριφονάκι. Okay, ωραία. Στη γραμμή λοιπόν την πορτοκαλί, καθώς εξελίσσεται το αγώνας, όταν περάσουμε τη γραμμή την κίτρινη στους 4 παίχτες ή την πορτοκαλί στους 5-6 παίχτες, τότε έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα ακόμα τρίτο bidding. Και αυτό είναι καλό, γιατί όπως θα έχει προχωρήσει ο αγώνας και θα είναι, ξέρω εγώ, τα πλάσματα σε μια τέτοια φάση, τότε έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στο τι προηγείται και στο τι μπορούμε να καθορίσουμε, ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες το bidding μας να είναι πιο επιτυχές. Κατά συνέπεια, τοποθετούμε πάλι ένα τρίτο bidding και αυτός που πέρασε τη γραμμή, αριστερός στροφά του, γίνεται πρώτος παίχτης. Οπότε αλλάζει και όλο το turn order. Κατά συνέπεια, στρατηγικά λέει το παιχνίδι, ίσως να μην θες να περάσεις το ζωάκι σου. Όχι το ζωάκι σου, ένα ζωάκι τη γραμμή αυτή. Για να μην είσαι εσύ που θα το σπρώξεις. Ναι, να μην είσαι εσύ που θα το σπρώξεις, γιατί θα γίνεις τελευταίος παίχτης εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο διπλανός σου γίνεται ο πρώτος, οπότε θα παίξεις τελευταίος. Οπότε ίσως να είναι λίγο πιο στρατηγικό να καθυστερήσεις να το κάνει κάποιος άλλος. Λέει τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν τελειώσει το παιχνίδι, το πρώτο πλάσμα που θα περάσει τη γραμμή τραυματισμού σηματοδοτεί. Ο αγώνας. Ναι, σηματοδοτεί το τέλος του αγώνα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ακαριά τελειώνει ο αγώνας εκεί. Θα πρέπει να παιχτούν όλες οι κάρτες. Απλώς το ζωάκι που περνάει από εδώ, από τη γραμμή τραυματισμού, πάει και καταλαμβάνει τη θέση, την πρώτη θέση. Αφού παιχτούν όλες οι κάρτες από τα stands, δεν πρέπει να μείνει καμία, τότε όπου σταματήσουν τα πλάσματα, τότε τοποθετούμε τις θέσεις. Δηλαδή εδώ ο δράκος ήρθε δεύτερος, ο Φίνικας τρίτος, σαν τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι, τον Γκριφονάκι και ο Πίγασος έβδομος. Εντάξει. Μπράβο. Μέχρι 6. Μέχρι είναι. Ναι. 6 μέχρι 6. Λοιπόν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τι κάνουμε. Τώρα πάμε να δούμε. Ο Δίας, ο οποίος είναι ο κριτής από αυτό το deck, έχουμε τις 4 κάρτες του Δία, οι οποίες περιμένουν στο deck. Μέσα σε αυτό το deck θα έχουμε πετάξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, και τις κάρτες των άλλων πλασμάτων που έχουμε χρησιμοποιήσει τα βρώμικα κόλπα, για να μπορούμε να τα σπρώξουμε στη μάχη πιο γρήγορα. Όταν λοιπόν τα πάρουμε όλα αυτά και τα ανακατέψουμε κρυφά, τότε θα ανοίξουμε δύο κάρτες. Και αν βγει ο Δίας, τότε δεν τρέχει τίποτα, διότι υπάρχει προστασία. Αν όμως βγει ένα άλλο πλάσμα,
όπως αυτό εδώ, τότε αυτό το πλάσμα γίνεται δύο κάρτες να τραβήξουμε, έτσι. Ας πούμε τραβήξαμε μία αυτή και μία αυτή. Βλέπουμε ότι για το 2 δεν τρέχει τίποτα. Για το άλλο πλασματάκι όμως, αυτό το πλασματάκι γίνεται disqualified. Κατά συνέπεια, αυτό το πλάσμα το βρίσκουμε στη σειρά, είναι αυτό. Βγαίνει εκτός αγώνα και η τελική κατάταξη είναι αυτή. Οπότε, ανοίγουμε, ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, ανοίγουμε όλοι τα bet μας και λέμε ότι εγώ, ας πούμε, είχα τον Πίγασο πρώτο και δεύτερο place. Άρα αυτό είναι άκυρο, δεν ισχύει. Και είχα, ξέρω εγώ, και last place είχα βάλει το Δράκο. Ο Δράκος όμως τερμάτισε πρώτος. Άρα και αυτό το bid πήγε άχρηστο. Και παίρνουμε κατά συνέπεια ότι ό,τι κερδίσουμε το βάζουμε στην άκρη, τοποθετούντας τη θεότητά μας επάνω, υποδηλώνοντας ότι το έχουμε κερδίσει και κρατάμε τα VIP για το τέλος του παιχνιδιού. Οποιοδήποτε bidding παίξαμε και χάσαμε, πάει στην άκρη και δεν ξαναπαίζει στον επόμενο γύρο. Γιατί οι αγώνες αυτοί θα γίνουν 1, 2, 3 φορές. Εντάξει. Κατά συνέπεια, αυτά τα δύο bids που έχασα, γιατί δεν τα έπαιξα σωστά, αυτό και αυτό λέω εγώ, τα πετάω στην άκρη και συνεχίζω πια με τα υπόλοιπα διαθέσιμα. Είναι 11, 3 βάζω σε 3 εισαγώνες, οπότε από τα 11 θα χρησιμοποιήσω τα 9. Δύο δεν θα παίξουν καθόλου. Είναι όλα για τους παίκτες τα ίδια. Να πούμε τώρα, τελειώνοντας, ότι τι. Ο παίκτης με τα περισσότερα φυσικά VIP που έχει μαντέψει τα περισσότερα στοιχήματα σωστά είναι ο νικητής. Υπάρχουν powers των θεοτήτων που είναι διαφορετικά, που μπορείς να κλέψεις, να μετακινήσεις τα πλάσματα θέσεις, να χτυπήσεις αντιπάλους κτλ. Αυτό είναι βαριάδο του παιχνιδιού για το εμπλουτίζει περισσότερο. Επίσης υπάρχει μια δυνατότητα, κάθε φορά που εμφανίζεται Δίας σε κάθε αγώνα, για τον επόμενο αγώνα ο Δίας να μην ξαναμπαίνει μέσα στο deck και να βγαίνει εκτός παιχνιδιού, ώστε να λιγοστεύουν τα protection. Κατά συνέπεια, θεματολογικά είναι το Δίας, δεν είναι τόσο μεθυσμένος από την Αυροσία και τα σχετικά, οπότε μπορεί και κρίνει περισσότερο ποια ζώα έχουν εκλέψει, οπότε μπορεί να τα αποκλείσει εφόσον τραβηχτούν. Και το παιχνίδι έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την τελική κατάταξη. Έχει στοιχεία randomness, γιατί είναι καθαρά racing game. Όπως ένα racing game δεν μπορείς να προβλέψεις τα πάντα. Σε κάποια θα πέσεις, σε κάποια θα πέσεις μέσα, σε κάποια έξω. Ωστόσο, μπορείς λίγο να επηρεάσεις τις θέσεις παίζοντας τις κατάλληλες κάρτες από το stand σου. Έτσι, γι' αυτό είπαμε είναι σημαντικό να δεις πρώτα τα stand των καρτών που έχεις και μετά να μπιντάρεις εκεί που θες και την τακτική που θες να ακολουθήσεις. Η κόπια εδώ που μας έχει έρθει είναι η deluxe κόπια που έχει τις βαμμένες μινιατούρες. Η retail κόπια έρχεται με απλές μινιατούρες και επίσης να πούμε ότι η κόπια deluxe έχει και κάποια extra power-ups, κάποιες extra ιδιότητες και νομίζω 3 ή 4 θεούς ακόμα, νομίζω 4 ιδιότητες ακόμα από τις 6. Από τις 7 ή 8, κάπου τόσες, είναι αρκετές. Πολύ φαν το παιχνίδι, εντάξει, έχει στοιχεία randomness, από 3 έως 6 παίκτες. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.